μας. Και μπορούμε μετά να συζητήσουμε πώς καθορίζει η Ευρώπη την καθημερινότητά μας. Το ζήσαμε. Και δεν μπορούμε να κάνουμε αντιπαραθέσεις τέτοιου είδους. Δηλαδή να κάνουμε ευρωεκλογές σαν να είναι δημοψήφισμα για εδώ, θα πάρουν τέτοια μορφή. Mm-hmm. Αλλά αυτό που εγώ θέλω να τονίσω και από την εμπειρία μου στην Ευρώπη, που είχα τη τιμή να συμμετέχω σε συμβούλια, σε διεργασίες, σε συζητήσεις στο Ευρωκοινοβούλιο, η Ευρώπη έχει μία αυτόνομη σημασία. Οι ευρωεκλογές έχουν μία αυτόνομη σημασία. Και αυτό νομίζω πρέπει να καταλάβουμε, ότι δεν μας παίρνει να σνομπάρουμε τις ευρωεκλογές ή να προσπαθούμε μέσα από τις ευρωεκλογές να κάνουμε δημοψηφίσματα ή οτιδήποτε άλλο. Πρέπει να καταλάβουν οι Έλληνες την αυτόνομη σημασία των ευρωεκλογών, που ποτέ δεν ήταν τόσο σημαντική όσο είναι τώρα. Για πέστε μας γιατί είναι σημαντική τώρα, ας πούμε. Ναι. Γιατί είναι σημαντικές τόσο πολύ αυτές οι ευρωεκλογές? Είναι λόγω της ανόδου της ακροδεξιάς? Είναι λόγω της ανόδου κάποιων ευρωσκεπτικιστών οι οποίοι θέλουν να διαλύσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση? Κύριε Μερτζάνη, κοιτάξτε, η Ευρώπη εγκαταλείφθηκε τα προηγούμενα χρόνια, παρά τις προσπάθειες της αριστεράς με τις μικρές της δυνάμεις, σε μία άκρατη ανάπτυξη και βίαιη ανάπτυξη του νεοφιλελευθερισμού. Και η λιτότητα και που γνωρίσαμε εμείς μέσα από τα μνημόνια στην πιο βάρβαρη μορφή της, υπήρξε σε όλα τα κράτη. Αυτά τα πράγματα για τα οποία η Ευρώπη ήταν γνωστή, σιγά σιγά κατεδαφιζόντουσαν. Το κοινωνικό κράτος. Υπάρχει πρόβλημα σε όλα τα κράτη. Οι δημοκρατικοί θεσμοί, υπάρχουν πρόβλημα σε όλα τα κράτη. Τα εισοδήματα μειώθηκαν. Αυτό δημιούργησε στους ανθρώπους μια ανασφάλεια. Τους έκανε εύκολα να γίνονται σκεπτικιστές, αντιευρωπαϊστές. Αυτό το εκμεταλλεύτηκε η ακροδεξιά. Και αυτή τη στιγμή πάμε για ευρωεκλογές μπροστά σε μια καταμέτωπο επίθεση της ακροδεξιάς, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά νομίζω ότι πιο σημαντικό ακόμα είναι ότι αυτή η καταμέτωπο επίθεση περιλαμβάνει ενσωμάτωση της ακροδεξιάς μέσα στην παραδοσιακή δεξιά, υποχώρηση της αστικής τάξης του διαφωτισμού μέσα στην παραδοσιακή δεξιά και ακόμα χειρότερα υιοθέτηση του ακροδεξιού λόγου από την παραδοσιακή δεξιά. Εάν δεν αντισταθούμε σε αυτό το πράγμα, η καθημερινότητά μας θα χειροτερέψει. Και δεν είναι απλά ένα ιδεολογικό θέμα. Όλα είναι ιδεολογικά. Αλλά εγώ μιλάω πολύ πρακτικά. Δηλαδή το να δέρονται άνθρωποι μέσα στους δρόμους θα χειροτερέψει την καθημερινότητά μας. Μία αστυνομία η οποία εξοπλίζεται από νόμους οι οποίοι λειτουργούν εις βάρος των δικαιωμάτων μας, είναι απέναντί μας. Παραπέρα λιτότητα, παραπέρα μείωση των παροχών, παραπέρα μείωση του κοινωνικού κράτους, είναι εναντίον. Κύριε Μουζάλα, κατεβαίνετε υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ. Οι επικριτές όμως του κόμματος, στο οποίο τα ψηφοδέλτια εντάσσεστε, θυμούνται και τα καλά λόγια που έχει πει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Προκόπη Παυλόπουλο, για το ρόλο που έπαιξε για την παραμονή της χώρας στο σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μνημονεύουν δηλώσεις όπως ότι το ευρώ δεν είναι φετίχ που γινόντουσαν κατά το παρελθόν. Και διαρωτώνται τώρα, ασκώντας σας κριτική, και εδώ χρειάζεται μια απάντηση, πώς είναι δυνατόν από εκείνη την περίοδο, που είναι και κοντά και μακριά, γιατί περνάνε και τα χρόνια με ένα περίεργο τρόπο, να γίνει το ΣΥΡΙΖΑ ο πιο έντονος, εν πάση περιπτώσει, υπερασπιστής του ευρωπαϊκού οικοδομήματος και των αξιών της Ευρώπης. Αυτό έχει μια αντίφαση, κύριε Μουζάλα. Νομίζω, μια άδικη κριτική. Νομίζω ότι είναι μια άδικη κριτική και νομίζω ότι είναι ένα εύκολο πράγμα που θέλει να αποδείξει κάτι που δεν είναι αληθινό. Ο ΣΥΡΙΖΑ υπήρξε ευρωπαϊκή δύναμη. Η αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ είναι ευρωπαϊκή αριστερά. Υπήρξανε φάσεις τέτοιες που περιγράφεται. Υπήρξανε σε μια εξέλιξη. Υπήρξανε πολύ πριν βγει κυβέρνηση. Δεν εκφράζανε τον ΣΥΡΙΖΑ σαν ΣΥΡΙΖΑ. Εκφράζανε κάποιες τάσεις, κάποια αυτά. Είναι πολύ λογικό αυτό για μένα. Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ, να σας πω και για μένα προσωπικά, εγώ είμαι αριστερός ευρωπαϊστής. Αυτό είναι χωρίς συζήτηση. Αυτό δεν τίθεται σε διαπραγμάτευση. Και νομίζω ότι οι αντίπαλοι του ΣΥΡΙΖΑ το ξέρουν και προσπαθούν, βγάζοντας κάποια δήλωση του Κώστα πριν από 10 χρόνια,
του Θανάση πριν από 5 χρόνια, της Ελένης πριν από 6 χρόνια, mm-hmm. να το προσδώσουν συνολικά στην αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ. Να γίνεται. Θέλω να πω τον αφήνω που είπε ο Μουζάλος πριν 10 χρόνια. Να σας πω. Και αν κάποια πράγματα κλωτσάνε στο μέσο όρο, ας πούμε, των ανθρώπων και των ανθρώπων που έχουν στηρίξει το κόμμα σας, να τα μνημονεύουμε, είναι λάθος μόνο αυτού που τα θυμάται, αυτού που τα είπε ή τα έγραψε στο Facebook, για να γίνουμε συγκεκριμένοι, mm-hmm. επειδή εσείς το ξεκινήσατε, όπως κατάλαβα. Είναι λάθος αυτού που το θυμάται, όχι εκείνου που το είπε. Όχι, όχι. Εγώ ισχυρίζομαι ότι δεν είναι λάθος και ότι πρέπει να τα θυμόμαστε. Το θέμα είναι γιατί το θυμάσαι. Το θυμάσαι για να δεις μια στασιμότητα, δηλαδή να δεις ότι ξέρεις αυτό που έλεγες πριν 10 χρόνια έχει κολλήσει εκεί πέρα, ή το θυμάσαι για να καταδείξεις μια πρόοδο. Γιατί εδώ πέρα, κύριε Λασκαράτο, έχουμε το φαινόμενο ότι κάποιος ο οποίος υποτίθεται ότι είναι ευρωπαϊστής, και εγώ αμφισβητώ κατά πόσον η άκρα δεξιά και η ενσωμάτωσή της στη δεξιά την κάνουν ευρωπαϊστές, θα έπρεπε να χαίρεται. Που ο Μουζάλας που είχε κάνει κάποτε αυτή τη δήλωση, χρησιμοποιώ το δικό μου όνομα, δόξα τω Θεώ δεν έχω κάνει εγώ τέτοιες δηλώσεις, αλλά θέλω να σας πω, σήμερα άλλαξε θέση. Θα πρέπει να σας κάνει. Άρα, κύριε Μουζάλα, για να το καταλάβουμε τώρα και για να το φέρουμε έτσι και να το βάλουμε και σε μια νέα ερώτηση. Το κόμμα σας, ο ΣΥΡΙΖΑ, μέσα στα χρόνια αυτά που της διακυβέρνησης, είναι άλλο να είσαι εκτός, είναι άλλο να είσαι ένα κόμμα του 4%, είναι ξαφνικά να κάνεις ένα άλμα και αλλιώς να κυβερνάς, φαντάζομαι. Έχει μετακινηθεί από συγκεκριμένες απόψεις, γιατί παλιότερα το κομμάτι της Ευρώπης αντιμετωπιζόταν από πολλούς από εσάς με ένα σκεπτικισμό. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν ποτέ υπέρ της εξόδου από την Ευρώπη, υπέρ της εξόδου από το ευρώ. Ποτέ. Μπορεί ο Μουζάλας, και πάλι χρησιμοποιώ εμένα που δεν ήμουν ποτέ, mm-hmm. να ήταν. Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν ποτέ σε καμία μορφή του. Από συνασπισμός μέχρι ΣΥΡΙΖΑ. Στο πλαίσιο της πολυφωνίας χωρούν όλοι σε ένα τόσο μεγάλο διακύβευμα. Δηλαδή, το λέγαμε και για τις πρέσπες. Δηλαδή, μπορεί να συμφωνούμε σε όλα, αλλά διαφωνούμε στις πρέσπες. Είναι μεγάλο θέμα για να δούμε αν μπορούμε να είμαστε στο ίδιο τραπέζι. Το ίδιο είναι και η Ευρώπη, ίσως και μεγαλύτερο. Ξέρετε, είναι λίγο άχαρο τώρα αυτό το πράγμα για μένα. Γιατί να σας πω κάτι, αυτό θα πρέπει να το σκεφτείτε εσείς που διαφωνείτε, όχι εγώ που συμφωνώ. Καταλάβατε τι θέλω να σας πω. Απλά ήταν όμως γραμμή, διότι όταν πήγαινε ο κύριος Βαρουφάκης να διαπραγματευτεί, και το λέω τώρα δανείζομαι γιατί νομίζω έδωσε μια συνέντευξη, όχι συνέντευξη, μίλησε ο κύριος Τσακαλώτος σε φοιτητές στο Παρίσι και είπε ότι υπήρχαν κάποια λάθη στρατηγικής. Βεβαίως. Έτσι. Δηλαδή, αλλά ο κύριος Βαρουφάκης πήγαινε και εξέφραζε, φανταζόμαστε. Υπάρχουν και ερωτηματικά, αν ήταν μόνο δική του η τακτική, αλλά ή εξέφραζε τη συνολική γραμμή. Αλλά παρόλα αυτά, αυτό χρεώνεται στη διακυβέρνηση. Θα μου επιτρέψετε να χρησιμοποιήσω το παράδειγμα που λέτε, mm-hmm. για να το αντιστρέψω. Τι είπε ο κύριος Τσακαλώτος? Ο κύριος Τσακαλώτος δεν είπε ότι ξέρεις, εμείς πηγαίναμε για να βγούμε από την Ευρώπη και καταλάβαμε ότι εκτιμήσαμε λάθος. Ο κύριος Τσακαλώτος είπε ότι εμείς, παλεύοντας να μείνουμε μέσα στην Ευρώπη, πιστεύαμε ότι μπορούμε να διαπραγματευτούμε με πιο ισχυρά χαρτιά από αυτά που είχαμε. Ναι. Πού είναι η αντίφαση σε όλο αυτό? Δεν υπάρχει αυτή η αντίφαση. Είναι μια αντίφαση τεχνητή, αλλά εγώ σας λέω, ακόμα και αν ήταν αληθινή, αυτός που κατηγορεί τον ΣΥΡΙΖΑ για αυτή την αντίφαση, θα έπρεπε να χαιρέται. Εν πάση περιπτώσει, η ιστορία έδειξε ότι έγιναν συμβιβασμοί ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Γιατί δεν είναι στην Ευρώπη. Η ζωή είναι συμβιβασμοί. Ναι. Τώρα, δεν θέλουμε να αποφεύγουμε θέματα. Απλώς ξέρω ότι είναι πολύ άχαρο να μπούμε μπήκαμε σε ένα συγκεκριμένο ζήτημα. Δεν θα μπούμε σε δηλώσεις που έχουν κάνει άλλοι συνυποψήφοι σας, γιατί και δεν θα απαντούσατε. Και είναι και για εσάς, φαντάζομαι, πάρα πολύ άχαρο και σχεδόν προσβλητικό να σας ρωτήσουμε. Θα πάμε σε ένα θέμα που έχετε διαχειριστεί και που η Ευρώπη δεν το έλυσε. Ούτε όσον αφορά, ας πούμε, τον μέγεθος του προβλήματος, ούτε όσον αφορά τον ανθρώπινο παράγοντα. Γιατί οι πρόσφυγες και οι μετανάστες είναι ανθρώπινες ψυχές. Μεμονωμένοι, οικογένειες, μικρά παιδιά. Χθες ο κ. Μητσοτάκης ήταν πάλι στην Μόρια, νομίζω ήταν τέταρτη, πέμπτη φορά που επισκέφθηκε εκεί το hot spot. Χρόνια συζητάμε το συγκεκριμένο ζήτημα και χρόνια λέμε για το πόσο στριμωγμένοι ζουν οι άνθρωποι και πόσο συγκεκριμένες κοινωνίες έχουν σηκώσει την πλάτη τους στο προσφυγικό. Λέμε ότι το κάναμε όλοι οι Έλληνες, όχι, το κάνουν συγκεκριμένες περιοχές. Κύριε Μουζάλα, η Ευρώπη, κομμάτι του Ευρωκοινοβουλίου θέλετε να γίνετε, δεν βρήκε λύση στο πρόβλημα, κακά τα ψέματα. Διαχειρίστηκε, δεν το έλυσε.
Είναι ένα πολύ ωραίο παράδειγμα αυτό που φέρνετε. Θέλω να πω απλά για την επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη στη Μόρια, η οποία είναι θεμητή και είναι θετικό να γίνονται αυτά τα πράγματα. Και αυτό που μου λέτε ότι 3 χρόνια τώρα με τη Μόρια υπάρχει πρόβλημα, εγώ δεν θα διαφωνήσω με αυτό. Θα ήθελα να σας πω ότι θα όφιλε η Νέα Δημοκρατία πριν από αυτά τα 3 χρόνια να δει ότι στη Μυτιλίνη είχε την Παγανή, η οποία ήταν ένα άθλιο εργοστάσιο που είχε μεταβληθεί σε φυλακή, το οποίο και εγώ ήταν περίπου 10 φορές το χρόνο και έχουμε φάει 2 καταγγελίες από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Η Μόρια είναι μια κατάσταση όπου οι άνθρωποι ταλαιπωρούνται, οι συνθήκες βελτιώνονται. Εγώ όταν παρέλαβα τη Μόρια, είχαν 150 θέσεις κράτης. Ναι, τώρα πώς έχει. Φτιάξαμε 3.500 θέσεις καλής φιλοξενίας. Όταν έρθουν 7.000 θέσεις, οι άλλοι 3.000 δεν θα περάσουν καλά. Εάν φτιάξουμε, και νομίζω ότι ο κύριος Βίτσας προχωράει τώρα πολύ θετικά, 4.500 θέσεις φιλοξενίας, αν έρθουν 7.000 πάλι, καταλάβατε τι θέλω να σας πω. Αλλά να γυρίσω στη μετανάστευση και στην Ευρώπη, που είναι ένα παράδειγμα του πώς η Ευρώπη επηρεάζει την καθημερινότητά μας. Η Ευρώπη πέρασε 3 φάσεις. Εγώ τις έζησα και τις 3 φάσεις. Στην πρώτη φάση ήταν, αν θυμόσαστε, που ερχόντουσαν 10.000 την ημέρα. Ναι, το έχουμε ναι, ναι. ξεχάσει. Ναι, δεν το έχουμε ξεχάσει καθόλου. Όχι, ξέρετε, δεν είναι κακό που το ξεχνάμε. Πρέπει. Εγώ είμαι γιατρός, ο εγκέφαλος αποθεί πράγματα, αλλιώς δεν μπορείς να συνεχίσεις να ζεις. Η απώλεια μνήμης δεν είναι πάντα κακό, αλλά είχαμε 1.200.000 άνθρωποι μέσα σε 7 μήνες. Πάμε λοιπόν να δούμε. Η Ευρώπη στην αρχή τα έχασε. Κακώς, αλλά τα έχασε. Και εμείς τα χάσαμε. Κακώς και εμείς, αλλά τα χάσαμε. Άρχισε το blame game. Όλη η Ευρώπη κατηγορούσε την Ελλάδα και την Ιταλία. Ευτυχώς σε εκείνη τη φάση οι προτάσεις της αριστεράς υπήρχαν, ήταν κατατεθειμένες. Ο Γιούνκερ, ο οποίος δεν είναι στο κόμμα μου, θα ήθελα πάρα πολύ να πω ότι ο Γιούνκερ που ήταν στην αριστερά, ο Γιούνκερ είναι ένας καραμπινάτος αστός του διαφωτισμού. Ο Γιούνκερ λοιπόν μεσολάβησε μέσα από την πραγματικότητα, μπόρεσε να δει, πήρε προτάσεις και αυτό το χαμό που γινόταν η κάθε χώρα μόνη της τον έκανε ευρωπαϊκή πολιτική. Σας θυμίζω λοιπόν ότι. Που δεν εφαρμόστηκε βέβαια. Η οποία εφαρμόστηκε. Ακούστε με. Εφαρμόστηκε σωστά. Ακούστε με μια στιγμή, γιατί μπερδευόμαστε. Εφαρμόστηκε. Γίνανε 36.000 μετεγκαταστάσεις από την Ελλάδα σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Γίνανε οικειοθελείς επιστροφές στις χώρες τους. Ήρθανε άνθρωποι από τη Frontex και από την EASO που δεν είχαμε. Δεν ήρθαν όλοι όσοι θέλαμε. Δεν ήρθανε την ώρα που θέλαμε, αλλά ήρθανε. Αυτό λοιπόν ξεκίνησε με μια ομοφωνία μέσα στο Συμβούλιο, στην Ευρώπη. Εκεί πέρα λοιπόν έρχεται ο εθνικισμός, η ακροδεξιά, χρησιμοποιεί το μεταναστευτικό και θα ήθελα να με και ρωτήσετε μετά εχθρό. Γι' αυτό. Ναι. Δημιουργεί έναν εχθρό και αρχίζει και σπάει η Ευρώπη. Ναι. Και αντί να έχουμε ευρωπαϊκή πολιτική, αρχίζουμε και έχουμε εθνικές πολιτικές. Και φτάσαμε σε αυτό το πράγμα σήμερα που η κάθε χώρα κλείνει τα σύνορά της, εφαρμόζει τις δικές της πολιτικές και αυτό το πληρώνουμε εμείς στην καθημερινότητά. Πώς μπορεί να αλλάξει αυτό? Ο μόνος τρόπος για να αλλάξει είναι περισσότερη Ευρώπη. Είναι να φύγουμε από αυτές τις πολιτικές. 3 φάσεις, δείτε. Πρώτη φάση, λιγότερη Ευρώπη, εμείς πνιγήκαμε. Δεύτερη φάση, η Ευρώπη σαν Ευρώπη, αρχίσαμε να παίρνουμε φως. Ήρθε η Συμφωνία Ευρώπης-Τουρκίας. Αυτή έριξε τόσο πολύ. Έριξε από τους 10.000 την ημέρα στους 200 την ημέρα. Τρίτη φάση. Τρίτη φάση, η Ευρώπη ξαναδιασπάται με το πρόσχημα της ακροδεξιάς και ενσωματωμένο μέσα στη δεξιά. Είχαμε το Γιούνκερ, τώρα έχουμε το Βέμπερ, για το όνομα του Θεού δηλαδή. Yeah, είναι. Αυτό θα σας πω, κύριε Μπουζάλα. Δεν βλέπω διαφυγή. Εσείς τώρα. Η διαφυγή είναι να παλέψεις. Να παλέψεις, αλλά. Η διαφυγή. Η εγχείρηση πέθανε. Η εγχείρηση πέτυχε, ο Σέγγις πέθανε. Αυτό να πάμε. Η εγχείρηση συνεχίζεται. Η εγχείρηση συνεχίζεται, επειδή είμαι και χειρουργός. Γι' αυτό σας το λέω. Βλέπετε τρόπους διαφυγής. Πώς αναδέξει και η καρδιά του ασθενούς. Ακούστε να σας πω. Η καρδιά της τοπικής κοινωνίας, αλλά και η καρδιά του προβλήματος. Έτσι, ρίζα του προβλήματος. Και επειδή γίνονται διάφορα πράγματα, κύριε Μπουζάρη, θα σας λέω το εξής. Η Ευρώπη σταματάει τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Τουρκίας. Ένα. Υπάρχουν διάφοροι τύποι, Όρμπαν και Σαλβίνι, στην Ευρώπη, οι οποίοι
φαίνεται να επικρατούν. Ξαναεμφανίζονται και άλλοι, όπως ο Φάρας. Άρα λοιπόν δεν έχουμε την ελπίδα να πάμε στη δεύτερη φάση που ζήσαμε. Βεβαίως. Θα είμαστε σε μια διασπασμένη Ευρώπη. Βεβαίως έχουμε την ελπίδα. Ιδάλλως σηκωνόμαστε και καθόμαστε και περιμένουμε να πεθάνουμε. Αλλά έχουμε την ελπίδα, δεν έχουμε... θα έχουμε πρόβλημα. Έχουμε την ελπίδα, δημιουργούμε την προοδευτική συμμαχία σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή αρχίζουν να καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα. Οι σοσιαλδημοκράτες αρχίζουν και αλλάζουν θέση. Οι πράσινοι αλλάζουν θέση. Πάει να δημιουργηθεί μια ευρύτερη συμμαχία. Έτσι προχωράει, παιδιά, η ζωή. Δεν γίνεται δηλαδή να κουνήσει κάποιος ένα μαγικό ραβδάκι. Μαγικό ραβδάκι. Επομένως έχει πολύ κόπο. Αλλά αφήστε με να σας πω το εξής. Mm. Αφήστε με να σας πω το εξής. Το μεταναστευτικό χρησιμοποιείται από τους μεταφασίστες, τους λέω εγώ, από αυτούς οι οποίοι έχουν τον ακροδεξιό λόγο, είτε είναι ενσωματωμένοι, είτε είναι αμιγώς ακροδεξιοί, σαν πρόσχημα. Ο Κούρτς στην Αυστρία βγήκε με σημαία το μεταναστευτικό. Το πρώτο πράγμα που ψήφισε ήταν 12 ώρη εργασία. Ο Ούρμπαν βγήκε με σημαία το μεταναστευτικό. Τα πρώτα πράγματα που ψήφισε ήταν κατάργηση της αυτονομίας των δικαστηρίων, κατάργηση της αυτονομίας των πανεπιστημίων, ελαστική εργασία και πρόσφατα 400 ώρες υποχρεωτική υπερορία. Ο Σαλβίνι βγήκε με πρόσχημα το μεταναστευτικό. Το πρώτο πράγμα, δύο πράγματα έχει υποσχεθεί ο Σαλβίνι. Το μεταναστευτικό και το, δεν ξέρω πώς τα λένε στα ελληνικά, του ότι θα παίρνουν όλοι ένα κατώτερο κοινωνικό μισθό. Mm. Κάνει το μεταναστευτικό, καταργεί το άλλο. Το τυράκι λέτε για μια λεπτή. Χρησιμοποιείται λοιπόν. Κατανοητό. Μέσα σε έναν κόσμο που νιώθει ανασφάλεια γιατί έχασε κατακτήσεις εξαιτίας της πολιτικής της Ευρώπης. Χρησιμοποιείται το μεταναστευτικό για να περάσει ακόμα περισσότερη λιτότητα. Μια λεζέδε, αργήσαμε να κάνουμε τη συμμαχία. Κατά τη δική μου την άποψη, εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας. Αργήσαμε. Mm. Προσπαθήσαμε πιο νωρίς. Προσπαθήσαμε πιθανώς λιγότερο από ό,τι πρέπει. Εγώ οφείλω να πω ότι ο κύριος Παπαδημούλης και ο κύριος Τσίπρας έκαναν μια πολύ μεγάλη προσπάθεια αυτά τα 3 χρόνια. Δεν αρκεί για να συμμαχήσω εγώ με εσάς, δεν αρκεί να το αντιληφθώ εγώ μόνο, πρέπει και εσείς να το αντιληφθείτε. Επομένως, ναι, υπάρχει μια ευθύνη σε αυτό που λέμε, σε αυτούς τους παράγοντες που συναρτούν, που συνιστούν την προοδευτική σημασία. Μπορεί κανείς να αποδώσει μια ευθύνη ότι παιδιά. Έπρεπε να το κάνετε πιο γρήγορα. Σύμφωνοι, αλλά έγινε και πρέπει να προχωρήσει. Θερμά να σας ευχαριστήσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα καλά. Να είστε καλά. Και καλή επιτυχία. Και όταν τελειώσει αυτό να μιλήσουμε για την κρουαζιέρα που προβάλλουμε. Και κοιτάξτε αν θέλετε μείνετε μαζί μας για να κλείσουμε 2 λεπτά εκπομπή σε εκπομπή. Ο Κούκος είναι στο Κουκάκι. Πού είναι? Πού είσαι Ηλία? Στο κουκάκι, Κούκος στο κουκάκι. Κουκάκι. Καλημέρα. Έλα, καλημέρα. Λοιπόν, για πες μας για αυτή την ανάκληση του ΚΑΣ. Ναι, για το επίμεινο.